Σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για την κατάσταση που βρίσκεται η παιδοψυχιατρική κλινική για τους όρους και τις συνθήκες που εργάζονται και οι γιατροί και οι νοσηλευτές και βεβαίως για την κατάσταση που βιώνουν χιλιάδες οικογένειες που έχουν παιδιά, που έχουν ζητήματα τόσο στην ψυχική τους υγεία όσο και στην εφηβεία. Πρακτικά τι γίνεται? Πρακτικά αυτή τη στιγμή η κλινική ανοιγοκλίνει με βάση τα εντέλεστε που δίνει ο διοικητής του νοσοκομείου, επικαλούμενο στο δημόσιο συμφέρον, αλλά αν η πολιτεία όντως ήθελε να υπάρχει δημόσιο συμφέρον, θα είχε στελεχώσει αυτή την κλινική εδώ και χρόνια με μόνιμο ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό και δεν θα δημιουργούσε συνθήκες που επί της ουσίας κινδύνουν για παιδιά που έχουν άμεση ανάγκη για να γίνουν εκτιμήσεις ιατροπαιδαγωγικές και την ίδια ώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό με τον έναν παιδοψυχίατρο που υπάρχει για 365 μέρες. Έχουμε θέσει το ζήτημα εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η παιδοψυχιατρική κλινική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που να σημειώσουμε είναι η μοναδική στη υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης, αλλά και της Νοτίου Ελλάδος, αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ως κλινική και με ένα παιδοψυχίατρο και με προσωπικό το οποίο μεταφέρεται από τη στιγμή που ανοίγει η κλίνη σε άλλες κλινικές του νοσοκομείου. Σήμερα ήρθαμε στα δικαστήρια και καταθέσαμε μία μηνυτήρια αναφορά για δύο λόγους. Ένα, για να πούμε ότι υπάρχει κίνδυνος στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από την έλλειψη τη μη λειτουργία της παιδοψυχιατρικής κλινικής και από την άλλη επειδή εξυπηρετούμε εργαζόμενους, εκπροσωπούμε εργαζόμενους, θέμε να καλύψουμε και τους εργαζόμενους γιατί δεν μπορεί με το εντέλεσθε πλέον να λειτουργούν οι κλινικές και τα νοσοκομεία. Η έκτακτη ανάγκη δεν προκαθορίζεται. Έκτακτη ανάγκη είναι για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, για ένα συγκεκριμένο θέμα. Εδώ όμως για αρκετά χρόνια πολλά νοσοκομεία, πολλές δομές, πολλές κλινικές λειτουργούν με το εντέλεσθε κυρίως στην ιατρική υπηρεσία και στο νοσηλευτικό κόσμο. Να πούμε το εξής. Έχει και άλλο ένα σημασία η παρουσία μας σήμερα στις δικαστικές αρχές. Το Σύνταγμα επιτάσσει ότι πρέπει να προσφέρονται υπηρεσίες σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη το τι είδος και το πώς θα το προσφέρει. Εμείς λέμε ότι την Κυριακή η οποία πέρασε, κρίθηκε και η κυβέρνηση όσο αφορά και το θέμα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Κύριε Φεδωσάκη, εγώ θέλω πρακτικά να μας πείτε, η παιδοψυχιατρική λειτουργεί μόνο με εντέλεστε και μόνο όταν έχει περιστατικά? Τι γίνεται, κλείνει δηλαδή όταν δεν υπάρχουν περιστατικά? Κλείνει, υπάρχει ένας παιδοψυχίατρος, για να πούμε ότι πρέπει να νοσηλεύσεις άτομα μέσα σε οποιαδήποτε κλινική, πρέπει να υπάρχει γιατρός. Δεν υφίσταται λειτουργία κλινικής χωρίς την παρουσία του εκάστοτε γιατρού, της εκάστοτε ειδικότητας. Όταν λοιπόν έχουμε ένα περιστατικό και ανοίξει η παιδοψυχιατρική κλινική, θα πρέπει ο μοναδικός παιδοψυχίατρος να είναι παρόν. Και λέμε, αν χρειαστεί να μείνει 15 μέρες το παιδί, θα είναι 15 μέρες συνεχόμενα ένας παιδοψυχίατρος. Αν χρειαστεί να μείνει ένα μήνα να νοσηλευτεί, θα μείνει ένα μήνα μέσα, θα μείνει να νοσηλεύεται χωρίς γιατρό. Εμείς λέμε λοιπόν, δεν προσφέρονται υπηρεσίες υγείας αυτές που πρέπει. Και από την άλλη, δεν μπορεί ένας εργαζόμενος, γιατί αν τύχει οτιδήποτε ιατρικό ή νοσηλευτικό λάθος, οι δικαστικές αρχές δεν θα λάβουν υπόψη τους. Ξέρετε, ήμουν κουρασμένος, όχι πήρα εντέλεσθε και ήμουν 20 μέρες μέσα. Αυτά δυστυχώς δεν τα πιάνει ο νόμος. Ο νόμος εξετάζει ότι εσύ δεν πρόσφερες τις υπηρεσίες που έπρεπε να προσφέρεις.